Εμφύλιος έχει ξεσπάσει στους Σπαρτιάτες με τον πρόεδρο Βασίλη Στίγκα να ξεκαθαρίζει ότι δεν παρετείται και δεν είναι συνομιλητής του Ηλία Κασιδιάρη. Το κόμμα Σπαρτιάτες το διοικώ εγώ. Βεβαίως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να ενδεχομένως να έχουν είτε συναισθηματικούς δεσμούς, είτε να μην γνωρίζουν καλά τη λειτουργία ενός κόμματος ή τη λειτουργία μέσα στο κοινοβούλιο. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση 9 εκ των 12 βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σπαρτιατών, με την οποία αποδοκίμασαν τον πρόεδρό τους και στηρίζουν την υποψηφιότητα Κασιδιάρη και όσα είπε ο βουλευτής των Σπαρτιατών Κωνσταντίνος Φλόρος από το Βήμα της Βουλής. Καταδικάζουμε τις απαράδεκτες δηλώσεις του Προέδρου του Κόμματος στην Ολομέλεια της Βουλής εις βάρος του συναδέρφου μας κυρίου Κωνσταντίνου Φλόρου. Οι Έλληνες βουλευτές διαθέτουμε πλήρη ελευθερία γνώμης, έκφρασης και επιλογής. Γι' αυτό άλλωστε εκλεγόμαστε στο όνομα του ελληνικού λαού. Η ομιλία του κύριου Φλόρου σίγουρα ενόχλησε την κυβέρνηση. Εκφράζει όμως απόλυτα τους 250.000 Έλληνες πολίτες που μας τίμησαν με την ψήφο τους. Τις δηλώσεις στήριξης Κασιδιάρη καταδίκασε ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από το Βήμα της Βουλής. Η βία λοιπόν δεν έχει θέση ούτε εδώ μέσα ούτε στη δημοκρατία. Να τελειώνουμε με αυτά. Ο λαός, ο ελληνικός λαός, τα τιμώρησε όλα αυτά τα φαινόμενα. Ο ελληνικός λαός εξαφάνισε τη Χρυσή Αυγή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος γνωστοποίησε ότι υπάρχει νόμος που θέτει σε αργία αυτοδικαίως αυτοδιοικητικούς που έχουν καταδικαστεί πρωτοδίκως για κακούργημα. Αν κάποιος είτε έχει εκλεγεί είτε εκλεγεί και έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για οποιοδήποτε κακούργημα, κηρύσσεται έκπτωτος από τον επόπτη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Την ενδεχόμενη υποψηφιότητα του Ηλία Κασιδιάρη για το Δήμο της Αθήνας σχολίασε και ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης. Είναι εκλογές, δεν είναι πλυντήριο για τους Ζωνίζη. Ούτε πάμε να ξεπλύνουμε τους φασίστες. Σας διαβεβαιώ που δεν θα βρει χώρο. Και δεν θα βρει χώρο γιατί στις μαύρες τρύπες που άφηνε το αυγά του, το φίδι του φασισμού, αυτές οι μαύρες τρύπες έχουμε κλείσει. Και τις έχουμε και σοβατήσει. Έχει αλλάξει η Αθήνα. Την ίδια ώρα αναμένονται εξελίξεις στους Σπαρτιάτες με τη σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας την επόμενη εβδομάδα.